καλέσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Δένδια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι και μια ωραία, σχεδόν καλοκαιρινή μέρα. Ναι, ναι, δείχνει να φτιάχνει ο καιρός. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να φτιάξει και η διάθεσή μας. Λιακάδα πάντα κάτι καλό κάνει. Έτσι. Έρχομαι στο θέμα της επικαιρότητας που είναι το Σκοπιανό. Την Πέμπτη προαναγγέλθηκε ήδη συνάντηση ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ζάεφ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας και πώς θα τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε μια ενδεχόμενη συμφωνία, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιοι είναι οι όροι που θέτει για να την ψηφίσει στη Βουλή. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν προφανώς έχουν συμβεί πράγματα για να υπάρχει συνέντευξη των δύο πρωθυπουργών. Εμείς τα μαθαίνουμε από εσάς, από τους δημοσιογράφους. Δεν έχουμε κατευθείαν πληροφόρηση από την κυβέρνηση. Θα δούμε και αναλόγως θα κρίνουμε. Τώρα, ως προς τις προϋποθέσεις επιτυχούς κατάληξης διαπραγμάτευσης, νομίζω όλα η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της έχουν τοποθετηθεί ευθύς εξ αρχής. Έχουν θέσει ως κορυφαίο θέμα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Φαίνεται, ξαναλέω, από αυτά που διαβάζω σήμερα στον τύπο, δεν σημαίνει κατά ανάγκη είναι έτσι, ότι αυτός ο όρος δεν έχει συμφωνηθεί να εκπληρωθεί. Αντίθετα, φαίνεται πάλι, το λέω πάντα με εισαγωγικά, ότι προκρίνεται μια σαλαμοποίηση της επίλυσης με απόκτηση πλεονεκτημάτων από την πλευρά των Σκοπίων σε πρώτο χρόνο και επίλυση των όποιων διαφορών με την Ελλάδα σε δεύτερο χρόνο. Αυτό καταρχήν μας δημιουργεί μέγιστη καχυποψία. Όμως επειδή κανείς δεν πρέπει να είναι βιαστικός και δεν πρέπει να είναι αρνητικός, θα περιμένουμε και θα δούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τη δήλωση ότι η αναθεώρηση του συντάγματος και η εξάλληψη του αλυτρωτισμού είναι ο μόνος τρόπος για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Πώς σχολιάζεται αυτή τη δήλωση? Νομίζω ο αρχηγός του κράτους είπε αυτό το οποίο πρέπει να λέει ο αρχηγός του κράτους. Και επειδή είναι και νομομαθής, ξέρει γράμματα Προκόπης Παυλόπουλος, νομίζω ότι καταλαβαίνει και τη σημασία που έχει το Σύνταγμα της Γειτονικής Χώρας, κάθε Σύνταγμα, κάθε χώρας, ως προς το γενικότερο γίγνεσθε και την πορεία των σχέσεων με τους γείτονες. Αν τηρηθεί αυτός ο όρος, η Νέα Δημοκρατία θα σκεφτεί σοβαρά να υπερψηφίσει μια τέτοια συμφωνία στη Βουλή? Κύριε Χατζηνικολάου, η Νέα Δημοκρατία ιστορικά τοποθετείται και θα τοποθετηθεί κατά το εθνικό συμφέρον. Αυτό που κρίνουμε ωφέλιμο για τον τόπο. Και για να μην οποιοδήποτε καχύποπτος, διότι οι καλόπιστοι δεν θα το δουν έτσι, οποιοδήποτε καχύποπτος θεωρεί ότι τοποθετούμεθα κατά περίπτωση, ο Μητσοτάκης έχει κάνει αναλυτική τοποθέτηση επί το ποιον βάσεων εμείς θα ήμασταν έτοιμοι να ψηφίσουμε. Παρά τα αυτά, ξαναλέω. Να το δούμε. Αλλά κριτήριο είναι ένα και μόνο, το εθνικό συμφέρον. Εδώ ούτε κομματικά χωρούν, ούτε μικροπολιτικά. Εάν καταφέρει και επιληθεί ένα πρόβλημα κάτω από το βάρος της ανάγκης των Σκοπίων να αποκτήσουν καθεστώς συνδεδεμένης χώρας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι ένα μεγάλο κέρδος, γιατί πάντα λέω ότι ο μεγάλος αντίπαλος της χώρας είναι στα ανατολικά, δεν είναι τα Σκόπια, προς Θεού. Όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε τρύπες στις οποίες θα πέσουμε ήδη αργότερα μέσα. Τώρα, μιλήσατε για τον εξανατολών κίνδυνο και ορθά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα και επίσης θέλω ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία ανησυχεί και φοβάται για την ασφάλεια των 8 Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι με δικαστικές αποφάσεις ο ένας μετά τον άλλον αφήνονται ελεύθεροι, διότι προφανώς έχουν δει οι αστυνομικές αρχές τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε εντός εισαγωγικών η Τουρκία με απαγωγές αντιπάλων του καθεστώτος Ερντογάν σε άλλες χώρες. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχετε δίκιο και το υπογραμμίζετε. Διότι είδαμε στο Κόσοβο πώς ενήργησε η Τουρκία. Ελπίζω ότι δεν θα έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πιστεύω ότι και η ελληνική αστυνομία έχει προβλέψει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο για την απίθανη, ελπίζω, περίπτωση που η Τουρκία αποφασίσει να παρεκτραπεί. Η Ελλάδα δεν είναι Κόσοβο, να είμαστε σε αυτό συνεννοημένοι με τους Τούρκους. Όσον αφορά τώρα το ευρύτερο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, φαίνεται να υπάρχει κάποια ύφεση της πολύ μεγάλης έντασης. Μην μας ξεγελά αυτό. Νομίζω ότι η Τουρκία είναι σε προεκλογική περίοδο.
ήδη έχει στρατό εκτός των συνόρων της στη Βόρεια Συρία, είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θέλει προσοχή, πολύ λίγα λόγια και απόλυτη εθνική ενότητα και συγκρότηση. Έρχομαι στην άλλη μεγάλη διαπραγμάτευση, αυτή που αφορά την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και την επόμενη μέρα. Σήμερα δημοσιεύονται σε σημαντική μερίδα του τύπου πληροφορίες ότι οι δανειστές αναβάλουν τη συζήτηση για το χρέος. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω την αλήθεια. Από την αρχή θεωρούσα, και μιλώ περισσότερο εδώ για τον εαυτό μου, και ότι η πρόταξη του χρέους ως απόλυτου διαπραγματευτικού θέματος προς συζήτηση συνιστά για την Ελλάδα παγίδευση. Και αυτό απεδείχθη όταν υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, να μετακινήσει όλο τα χρήματα των ιδιωτικοποιήσεων, τα πιθανολογούμενα ότι θα εισπραχθούν χρήματα των ιδιωτικοποιήσεων, στην εξυπηρέτηση του χρέους και να στερήσει από το συνταξιοδοτικό ένα μαξιλάρι 2,5 δις το χρόνο που θα ήταν απαραίτητο για να μπορέσουμε να πορευθούμε μέχρι να αποκατασταθεί η απασχόληση και να χειριστούμε υπό καλύτερους όρους το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή στο τέλος να νομοθετηθούν αυτές οι απίστευτες περικοπές συντάξεων γνωστές ως νόμος Κατρούγκαλου. Τώρα, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Και πάλι βρισκόμαστε έρμεα μιας προσπάθειας των δανειστών να επιβάλλουν τήρηση όρων στη χώρα στο μέλλον. Το αντίθετο της καθαρής εξόδου. Και βέβαια χρησιμοποιούν το κύριο όπλο. Το χρέος. Λένε δηλαδή, αφού εσείς το θέλετε πολύ, εμείς δεν πρόκειται να σας δώσουμε κάτι, μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσετε το Α, το Β, το Γ. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό, καταρχήν θα ήταν μια αντιμετώπιση του χρέους ως σοβαρού προβλήματος μεν, όχι όμως και της απόλυτης προτεραιότητας. Εγώ θεωρώ, παραδείγματος χάρη, την υπόθεση. Δεν λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις το χρέος. Μάλιστα, το μεγάλο χρέος. Αλλά περισσότερο ανασταλτικά για την οικονομία είναι το υπερβολικό πλεόνασμα, παραδείγματος χάρη. Και θέλω να σας πω την εξής αλήθεια όπως την αισθάνομαι. Είναι τόσο μεγάλο το χρέος. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία μας. Επί ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει το 193-194%. Αυξήθηκε αρκετά δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρσι, παρά την κυβερνητική ρητορία. Είναι τόσο μεγάλο που κινδυνεύει να γίνει αστρονομικό και κατά συνέπεια σχετικό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε αγκιστρωμένοι συνεχώς σε αυτή τη διαπραγμάτευση ως την απόλυτη προτεραιότητα. Έτσι μας χορεύουν στο ταψί. Κακά είναι τα ψέματα. Το λέγαμε, το έλεγα, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, το έλεγα στην κυβέρνηση από την αρχή. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Έχω διαπραγματευτεί με τρόικα, ξέρω τι κάνουν, ξέρω πώς μπορούν. Το χρέος είναι το κατεξοχήν θέμα το οποίο υπόκειται και στις εσωτερικές ατζέντες όλων αυτών των χώρων που μας έχουν δανείσει χρήματα. Άρα και για αυτούς είναι και επί της αρχής δύσκολο και αν θέλουν να βοηθήσουν. Πόσο μάλλον όταν θέλουν να μας τηγανίσουν. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι αυτή η τοποθέτηση των Ευρωπαίων έρει την αντίληψη της κυβέρνησης περί καθαρής εξόδου και δείχνει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια παρατεταμένη επιτροπία. Αυτό έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι πάμε σε μνημόνιο χρέους, ότι δηλαδή θα συνδέεται η κάθε κίνηση για απομείωση του χρέους με νέες απαιτήσεις των δανειστών. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθούν να συνδέσουν τις κινήσεις των μελλοντικών ελληνικών κυβερνήσεων με τα ζητήματα που αφορούν το χρέος και όχι να δώσουν στη χώρα μια καθαρή απάντηση, την οποία εδώ που τα λέμε είχαν υποσχεθεί, αν θυμάμαι καλά, από τον Ιούνιο ή τον Νοέμβριο του 2012. Από το 2012, ναι. Είναι από τότε αυτό το παραμύθι, είναι από τότε. Η παγίδα είναι φανερή από τότε. Παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύο φάσεις, και στη φάση Βαρουφάκη και στη φάση Τσακαλώτου, έπεσε ακριβώς την ίδια παγίδα. Και υπέστη αυτό που υπέστη μεν όλοι, δηλαδή την περικοπή των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και από εκεί και πέρα τώρα βλέπει τι έχει να τραβήξει αν συνεχίσει αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δένδια. Καλημέρα.